Αγαπητή Λιάνα, καλημέρα. Καλημέρα Νίκο μου, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σου, γιατί έτσι θα πάμε και σήμερα. Δεν μου πάει να πάρω συνέντευξη από σένα. Νιώθω καλύτερα... Να κουβεντιάζεις δημοσιογραφικά και ακριβώς, πολιτικά. Ακριβώς. Νιώθω καλύτερα όταν σχολιάζουμε μαζί την επικαιρότητα. Ξεκινώ λοιπόν αμέσως με το σημερινό τίτλο της Καθημερινής. Λέει, άνοιξε το παράθυρο των πρόωρων εκλογών. Αναφέρεται στη δήλωση που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός για μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που είναι κάτι που η χώρα δεν χρειάζεται, και λέει ότι καταλύτες είναι η πόλωση, το κόστος της ακρίβειας, οι εξελίξεις στην Ευρώπη. Το σχόλιο σου. Κοίταξε Νίκο μου, άνοιξε το παράθυρο. Το παράθυρο ήταν ανοιχτό. Τώρα έγινε μπαλκονόπορτα. Ναι, συμφωνώ. Ανοιχτό ήταν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι τωρινό. Παίζονταν στοιχήματα από τα δημοσιογραφικά γραφεία μέχρι τα σπίτια που συναντιόντουσαν οι άνθρωποι από τον καιρό της πανδημίας, ούτε καν τώρα. Λοιπόν, έχουν επισπευθεί εξελίξεις, ειδικά μετά τις γαλλικές εκλογές, οι οποίες θα έπρεπε να προξενούν πολύ μεγάλη περισυλλογή σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό πληθυσμό και κυρίως στην Ελλάδα, που είχε την εμπειρία, την άθλια των αποκτηνωμένων της Χρυσής Αυγής, γιατί όταν έχεις 8 βουλευτές και αν τους κάνεις 89 όπως τους έκανε η Λεπέν, είναι για μένα η μεγάλη είδηση και για το κόμμα μου στη Γαλλία. Και όταν λέω είδηση δεν εννοώ ότι μας ευνηδίασε, απλώς εδώ το μέγεθός της είναι τεράστιο σε έναν γαλλικό πληθυσμό ο οποίος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί πλέον με την αντίληψη «αχ, η κακόμοιρη ξεγελαστήκανε γιατί βοηθάνε τα κίτρινα γυλαίκα οι λεπενιώτες και οι λεπενιώτισες τους φτωχούς». Αυτό είναι το ένα. Άρα εκεί τα πράγματα παίζουν το ρόλο τους. Την ίδια ώρα στην Ανταλουσία, την πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της Ισπανίας, έχουμε νίκη της άκρας δεξιάς με συμμετοχή και Ιταλών φασιστών και μάλιστα γυναίκας, οι οποίοι πήγαν εκεί να ενισχύσουν έτσι το κίνημα, μήπως και δεν ξαναγυρίσουμε πίσω στην εποχή του Φράνκο και αν είναι δυνατόν και του εμφυλίου στην Ισπανία. Αυτά είναι εξ ορισμού πολύ επικίνδυνα φαινόμενα που κάνουν κόμματα να ανησυχούν. Και δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να πανηγυρίζει όπως ο ΣΥΡΙΖΑ που έβριζε το Μελανσόν ξαφνικά ότι ποπό κόντεινε ο Μακρόν κι άλλο, ενώ στην πραγματικότητα είναι αυτοί οι οποίοι δεν κατανοούν και δεν συμμετέχουν ότι είχαν συνεργαστεί με τον αντίστοιχο εδώ. Τώρα, Λιάνα, από αυτές τις εκλογές που όλα δείχνουν ότι αν δεν έχουμε κάποιες φοβερές και τρομερές εξελίξεις μέσα στο καλοκαίρι με φυσικές καταστροφές κλπ, οπότε μπορεί να ματαιωθεί το εγχείρημα των πρόωρων εκλογών και να πάμε προς το τέλος της τετραετίας. Διαφορετικά όλα δείχνουν ότι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα έχουμε εκλογές. Τι μπορεί να περιμένει κανείς στην Ελλάδα? Μπορεί να προκύψει, θέλω να πω, κάποιο κυβερνητικό σχήμα από την κάλπη της απλής αναλογικής. Άμα χρειαστεί να το φτιάξουν. Θα δεις και τον Ανδρουλάκη να πηγαίνει τα τέσσερα, μπορεί να δεις και ακόμα και οι Σιριζέους να πάνε. Το έχουμε ξαναδεί το έργο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τουλάχιστον άνθρωπος που έχει ακούσει έστω και μια φορά το Κουκουέ ως προφήτη. Ως προφήτη, ως Κασάνδρα. Γιατί όταν τα έλεγε το Κουκουέ τότε, και έλεγε θα δούμε μεγάλο συνασπισμό, Πασό και Νέες Δημοκρατίες. Μας λέγατε παλαβούς. Αλήθεια είναι αυτή, έτσι. Λοιπόν, και όμως ήρθε. Μετά ποιος περίμενε το Γενάρη ότι θα κέρδιζε ο ΣΥΡΙΖΑ και θα αγκαλιαζόταν και θα φιλιότανε με τον, στα προπήλαια με τον Καμένο? Ούτε στα τρελότερα των ονείρων. Και εμείς φωνάζαμε και λέγαμε μα γίνονται, τα πράγματα θα γίνουν όλα. Άμα έχει αποφασίσει το καθεστώς να στηρίξει αυτούς που στηρίζει, ναι. Τώρα τι να περιμένει ο λαός? Λοιπόν, κοίταξε να δεις, έτσι όπως πάμε τα πράγματα αυτή τη στιγμή, μέσα σε 6 μήνες, άμα σου πω έτσι δύο κουβεντούλες για το τι έχει ψηφίσει η κυβέρνηση, θα καταλάβει ο λαός. Μου λέτε για ακρίβεια. Οκ. Okay, εντάξει. Λοιπόν, δίνει 370 εκατομμύρια για ανανέωση του στόλου στους εφοπλιστές που τους έδινε 136. Και τους έχει δώσει πλήρες φοροπαραλλαγές. Τις απαλλάσσει στις ναυτικές εταιρείες πλήρων αναψυχής από οποιοδήποτε φόρο. Έχει δώσει απαλλαγή σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες. Που τις απαλλάσσει από οποιονδήποτε φόρο. Και την ίδια ώρα δίνει 11 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης στους μεγάλους που έχουν τα λεφτά, μαζί με φορολογικές απαλλαγές και ένα σωρό άλλα πράγματα, κυρίως για να καλύψουν το κόστος απασχόλησης. Δηλαδή τζάμπα δουλειά.
για τους μεγαλοεργοδότες. Και το αντίστοιχο πράγμα είναι 10 ευρώ το μήνα για βενζίνη. Άμα μου πεις τώρα ότι με 10 ευρώ το μήνα για βενζίνη. 10 ευρώ το μήνα για βενζίνη, αυτό είναι όλη η ιστορία. 10 ευρώ το μήνα για βενζίνη. Τι να σου πω τώρα, τι να περιμένει ο λαός δηλαδή από αυτό. Να περιμένει τον κλιματιστικό νόμο τον καινούριο με την ουδετερότητα. Η ουδετερότητα έχει γίνει πείνα στην Ελλάδα. Ανεβαίνουν όλα και πάνε προς τα πάνω. Φεύγουν τα όπλα με τη σέσουλα. 30 κοντέ, πώς το λένε, 30 σε 130 έχουν φύγει, 50 πώς έχουν φύγει μέχρι τώρα. Ό,τι έχουμε και δεν έχουμε το στέλνουμε εκεί. Η Τουρκία βρυχάται και βγαίνει το ΝΑΤΟ, οι καλοί μας φίλοι, αυτοί οι άγιοι άνθρωποι. Αυτοί οι συνεταίροι μας, οι σύμμαχοί μας, τα στηρίγματά μας τα μεγάλα που πήγανε στην ΕΦΕΣ όλοι μαζί, μηδέν των Γάλλων εξαιρουμένων, και κάνουν άσκηση απόβαση στα ελληνικά νησιά, αποφασίσανε και μας διατείνονται ότι ο πόλεμος με την Ουκρανία θα κρατήσει πολύ, πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Και προετοιμάζονται, λέει, για δελτίο το χειμώνα στο φυσικό αέριο και στα ενεργειακά και στο ηλεκτρικό στην Ευρώπη. Και τον τελευταίο μήνα αυξήθηκε το ηλεκτρικό στην Ελλάδα, ο Θεός ξέρει πόσο, 44 το λεπτό, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, απίστευτο πράγμα. Απίστευτο. Τι να περιμένει ο κόσμος λοιπόν από τις εκλογές. Άσε που θα πρέπει να πάει με μάσκες, μπουζουριασμένος, αν έχει σηκωθεί. Έχει το πάρει πάλι την επάνω βόλτα η πανδημία. 12.500 κρούσματα χθες. Έχει ξεκινήσει αυτό και ρωτάς τον γιατρό να κάνω την τέταρτη δόση. Ακόμα και εμείς που νοσήσαμε μετά από 3 εμβόλια. Έχει πέσει και από την άλλη μεριά εκείνο το κλίμα πάλι το οποίο θα έρθει στην επιφάνεια. Γιατί να κάνω εμβόλιο αφού εσείς που κάνατε κολλήσατε. Που βεβαίως οι σοβαροί άνθρωποι όταν μιλήσουμε με τον γιατρό τους λένε φαντάσου τι θα είχες πάθει αν δεν είχες κάνει τα εμβόλια. Δεν θα συζητάγαμε τώρα, αυτό λένε όλοι οι γιατροί έτσι. Ειδικά στους μεγαλύτερους ανθρώπους. Και πάμε πού, πες μου, πού πάμε. Να πάμε σε εκλογές, να περιμένουμε να μας προκύψει τι. Ποια σταθερότητα. Δεν υπάρχει τίποτε σταθερό αυτή τη στιγμή στους δύο μεγάλους οργανισμούς που συμμετέχουμε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Κλειδονίζονται συθέμελα. Η Αγγλία που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον κάνει τις επενδυσάρες των συμφερόντων της. Τώρα για διάβαζα όπως θα είδες και εσύ ότι θα δώσει μέχρι και κινητήρες στους Τούρκους να φτιάξουν δικά τους αεροπλάνα. Για να έρθουν να μας βαρέσουν ας πούμε. Αλλά εμείς είμαστε, τι να σου πω, ξέρω εγώ. Σε εμάς δεν είναι να δώσουν τα γλυπτά του Παρθενώνα και στους άλλους δίνουν τα πάντα για να γκρεμίσουν τον Παρθενώνα. Και μιλάμε για ευρωπαϊκή πολιτική και μιλάμε για Ευρώπη και για πολιτισμό και για ύψος. Τώρα, σε μια τέτοια περίοδο, Λιάννα, για να σε τσατίσω και λίγο, δεν θα έπρεπε το ΚΚΕ να εμφανίζεται ενισχυμένο στις δημοσκοπήσεις, δεν θα έπρεπε να εμφανίζεται ότι έχει ένα ρεύμα μεγαλύτερο από αυτό που σήμερα έχει? Πρώτα απ' όλα αυτή τη στιγμή το ΚΚΕ έχει ήδη τόσο ρεύμα όσο δεν θα περίμενε κανένας σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Για να είμαστε σοβαροί. Και απλώς δεν θέλουμε να το βλέπουμε. Είτε το δείχνει τηλεόραση. Για παράδειγμα, όταν έγινε η πανελλαδική διάσκεψη του ΠΑΜΕ, Σαββατοκύριακο που πέρασε, και μαζεύτηκαν τόσο πολλά καινούργια σωματεία και τόσοι πολλοί εργαζόμενοι, οργανωμένοι, συνδικαλιστικά, όχι κυτρινογελεκίτες. Όχι μπαχαράχιδες που βγαίνουν στον δρόμο. Συνδικαλιστές που παλεύουν για το μεροκάματο. Που παλεύουν για καλύτερες συνθήκες ζωής. Είδες εσύ μισό πλάνο, ξέρεις ότι έγινε. Ούτε μισή αφίσα τύπου Pride δεν είδες. Δεν την είδες. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Δες το αποτέλεσμα των φοιτητικών εκλογών. Δες τη μεγάλη συμμετοχή στην απεργία στην οποία πρωτοστατήσαμε εμείς στον τραπεζικό χώρο που έγινε. Δες αυτή την απεργία που έρχεται αύριο στο φάρμακο. Ετοιμαστείτε να δείτε την απεργία που έρχεται στην e-food την άλλη εβδομάδα. Και στα τρόφιμα και στα ποτά. Κοίταξε, εσύ μιλάς τώρα για την επιρροή του ΚΚΕ στην κοινωνία. Ναι, το ΚΚΕ η οποία όντως είναι σημαντική σε πολλούς τομείς, ειδικά στον εργατικό συνδικαλισμό. Εγώ μιλώ για τα εκλογικά του ποσοστά. Πώς εξηγείς, για παράδειγμα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί πολύ μεγάλα ποσοστά, πάνω από το 20-25% και την ίδια στιγμή το ΚΚΕ αγκομαχά να πάρει το 5-6-7%.
Όπως εξηγείς εσύ το γεγονός ότι φωνάζαμε ότι είναι απάτη το δημοψήφισμα, είναι απάτη το δημοψήφισμα, είναι απάτη το δημοψήφισμα, μεγάλη επιρροή είχαμε στην κοινωνία, πολύ μας άκουγε, ήρθε το δημοψήφισμα, του το αντέστρεψε ο Τσίπρας, πήγε ένα μήνα μετά στις εκλογές και τον ξαναψηφίσανε. Δεν μπορώ να είμαι εγώ υπόλογη γιατί αρέσκεται σε ψέματα ο ελληνικός λαός. Απλώς θεωρώ ότι εξαιτίας του πολέμου, της πείνας, της ακρίβειας, της κρίσης και του φόβου του χειμώνα θα παγώσει, δεν θα έχει να φάει. Θα ψάχνει από το στάρι μέχρι τη βενζίνη και το πετρέλαιο, με το χέρι απλωμένο στη ζητιανιά, όσο και πανικόβλητος να είναι, σύν την αρρώστια και το νοσοκομείο που δεν υπάρχει, ή αν υπάρχει είναι κάτω από άθλια κατάσταση. Σου ένα παράδειγμα να ψάξεις να βρεις αυτή τη στιγμή ενδοκρινολόγο στο ΕΣΥ, στο λεκανοπαίδιο της Αττικής, θα πάρεις ραντεβού μετά από 6-8 μήνες, 10. Είναι απίστευτο πράγμα αυτό που σημαίνει. Mm-hmm. Πάνε άνθρωποι για να κάνουν ακτινοβολίες και τους παίρνουν μετά από 3-4-5 μήνες για να κάνουν ακτινοβολίες για τον καρκίνο. Στα λέω και μας σηκώνει τη τρίχα. Αλλά όταν έρχεται τώρα μπροστά μας η καρπουζόφλουδα, το έτσι, το αλλιώς, το τριήμερο, τα 500 ευρώ που θες για να πας σε ένα νησί και να γυρίσεις μια οικογένεια με δύο παιδιά, αν πάρει το καράβι που έχει γίνει απλησίαστο, και την ίδια ώρα έρχεται ο άλλος και σου λέει αυτό το καράβι που σε πάει απλησίαστο, έχει πάρει 370 εκατομμύρια επιδότηση. Και εσύ περιμένεις να έχει πάρει 370 εκατομμύρια ευρώ επιδότηση, πώς θα καθίσεις να με ακούσεις εμένα, ναι. Γιατί θα με ακούσεις. Γιατί η αλήθεια πονάει και είναι δυσάρεστη. Και έρχεται ο κόσμος πολύ κοντά στην αντίληψη, άσε δεν πειράζει, άντε μια μικρή ευκαιρία, μήπως το κατοστάρικο το κάνει το πενιντάρικο στην ένδυα. Υπάρχει και πανικός. Πρώτα απ' όλα δεν έχουμε εκλογές, αυτά είναι δημοσκοπήσεις. Δεύτερον, να δούμε πώς θα πάμε και τι θα πάμε και με ποια ατζέντα. Γιατί, ξέρεις, βλέπεις και ορισμένα πράγματα τα οποία είναι. Σου σηκώνει την τρίχα, ας πούμε. Βλέπεις πράγματα τα οποία έχει κάνει στη Λάρκο, για παράδειγμα. Στη Λάρκο, τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, που βγαίνει τώρα ξαφνικά και λέει δεν ψηφίζω. Και ανεβάζει τους τόνους. Πόσο κοντή μνήμη πια έχει αυτός ο ελληνικός λαός. 3.500 χρόνια επικαλείται από τον Ηράκλειο και τον Πλάτωνα, μέχρι και εγώ δεν ξέρω κάτι άλλο. Είναι περασμένο με το πετσί του. Μόλις φτάσουμε λοιπόν στις εκλογές, ξαφνικά παθαίνουν όλοι καθολική αμνησία. Θα τρελαθώ. Και να σου πω και κάτι. Ο ελληνικός λαός θα κάνει αυτό που νομίζει. Και εμείς θα κάνουμε αυτό που νομίζουμε. Με βάση το ερώτημα. Και στο λέω έτσι με πολύ περισυλλογή. Με βάση το ερώτημά σου, επειδή ο κόσμος το 5 δεν το κάνει 6 και το 6 δεν το κάνει 8, εμείς πρέπει να καταλήξουμε τον αγώνα. Εδώ έκανε 7,5 και 8 τη Χρυσή Αυγή. Και προχθές στο δικαστήριο δεν ήταν ο ίδιος κόσμος έξω, που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η Μάγδα Φίσα και ο Πουλικόγενης και οι ψαράδες ήταν έξω. Σωστό. Γιατί οι νεκροί δεν ήταν βέβαια έξω, έτσι. Σωστό. Δεν ήταν οι νεκροί έξω. Και εξακολουθούσε επί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ο Κασιδιάρης να κάνει εκπομπές μέσα από τη φυλακή. Με τρικάκια του νομικού συστήματος. Όχι μόνο εκπομπές. Εδώ έβγαινε και μιλούσε σε συγκεντρώσεις μέσω κινητού τηλεφώνου. Αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Και η Ντρόγκα έχει κατακλείσει και την αγορά και παντού. Και βλέπουμε πώς είναι τα πράγματα. Εδώ λείπουν εργατικά χέρια. Εργατικά χέρια λείπουν από τη χώρα, λείπουν εργατικά χέρια για τον τουρισμό και παντού. Και τις συνθήκες είναι γαλέρας. Επομένως, είναι ωραίο πράγμα οι εκλογές, άμα γίνονται οι εκλογές, γιατί ελπίζεις αλλαγή, ελπίζεις ανατροπή. Θα την κάνεις να αύξεις οι Γάλλοι τώρα, πες μου, αυτό το αποτέλεσμα. Ή θα φεύγουν σε τα κοτόπουλα και τα εργατικά χέρια από τη Γαλλία. Με τη Λεπένα πάνω, να παθαίνει καθολική αλλεργία. Πέρα από τι λέγεται επικοινωνιακά. Λοιπόν, είναι δύσκολη καμπή και η συμπόρευση με το ΚΚΕ είναι μια ελπίδα, Νίκο. Είναι μια ελπίδα γιατί όπου έγινε κρατήθηκαν πράγματα. Δες στην Κόσκο. Μέσα σε αυτή την αθλειότητα, στην απεργία της Κόσκο, επιτεύχθηκαν και συμβάσεις εργασίας και μετατροπή σε αορίστου και αυξήσεις πολύ σημαντικές. Έγιναν πράγματα. Δες στην e-food, κατοκυρώθηκαν δικαιώματα. Μάλιστα. Κανένας αγώνας δεν είναι μάταιος. Ένας είναι μάταιος, αυτός που δεν δίνεις. Θες να σου μετατρέψω. Λοιπόν, κάθε ψήφος που δεν είναι στο ΚΚΕ ματαιώνει τις προσδοκίες και τις ελπίδες. Λιάννα Κανέλη, σε ευχαριστώ. Να καλημέρα. Σε καλά, καλή σου μέρα.